Και ο Παντελή μου, μπορείς να μου φέρεις από ένα δείγμα για τα βιβλία που είπα να πω κάτι γι' αυτό. Χαίρομαι λίγο που μεγαλώνετε τα παιδιά σας και εμπιστευτείτε την αγωγή που κάνετε στο Θεό. Κάντε ό,τι μπορείτε και τα υπόλοιπα αφήστε τα στο Θεό να τα φροντίζει αυτός. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να κάνεις. Τι να κάνεις, όλη μέρα να τρέχεις από πίσω σου. Δεν μπορείς όλη μέρα. Ειδικά από μια ηλικία και μετά τα παιδιά τα εμπιστεύεσαι στο Θεό και εσύ κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς με την προσευχή σου. Θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη φορά εγώ δεν έχω φέρει καρτούλες και τέτοια που είχα την άλλη φορά. Διότι όλα τα στοιχεία τα γράφει εδώ στη δεύτερη σελίδα, σε όλα τα βιβλία. Γράφει εδώ και τη διεύθυνση τη σελίδα στο Facebook και το email και την δραστηριότητα της διατροφής που έχω και το τηλέφωνο κλπ. Οπότε όποιος πάρει το βιβλίο ή το φωτογραφεί στο κομμάτι αυτό θα τα έχει τα στοιχεία. Δεν έχω φέρει την κάρτα. Αυτό το βιβλίο έχει ένα κεφάλαιο και λέει μερικές φορές φταίνε και οι γονείς. Για τους γονείς που αισθάνονται ότι κάποιες φορές κάνουν κάποια λάθη στα παιδιά τους και τους βοηθάει και αυτό το κομμάτι. Δυνάμωσε την ψυχή σου. Αυτό το βιβλίο, όσοι έχετε παιδιά που δίνουν πανελλήνιες στο σχολείο και είναι στην τρίτη λυκείου, έχει ένα κεφάλαιο που λέει λίγο πριν τις εξετάσεις. Και πίσω έχει και το CD να το ακούσετε. Το βάζετε στο αυτοκίνητο ή στο λάπτο και ακούς και διαβάζεις μαζί. Αυτό είναι για αυτούς οι οποίοι είναι νέοι και αισθάνονται λίγο το Θεό, τον έχουν μάθει σαν να τους τιμωρεί ο Θεός, με ενοχές και τους μαλώνει που πάει στην κόλαση κλπ. Αυτό το βιβλίο σε βοηθάει να αισθανθείς το Θεό με μεγαλύτερη χαλάρωση στην ψυχή σου και επίοικια και αγάπη. Και λέγεται ψάχνω το παραμύθι μου και θα ψάχνω την παρηγοριά της ψυχής μου. Όσους δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ και έχουν πολλές σκέψεις και δεν τους πιάνει ο ύπνος από αναστάτωση νευρικού και ψυχολογικού προβλήματος, αυτός το βάθος κήπος είναι για την καλή της ψυχής. Και εξηγεί ότι στο βάθος σου έχεις ένα κήπο στην ψυχή σου, στο βάθος σου. Όχι και πολύ βάθος, αλλά πρέπει λίγο να το δεις. Στο βάθος κήπος. Και το τελευταίο που βγήκε πριν λίγους μήνες είναι αυτό για τον γάμο. Όσοι έχετε προβλήματα στο γάμο σας και λέγεται όλα του γάμου δύσκολα, και όσοι έχετε λίγο τσακώνεστε, λίγο δεν ταιριάζετε, λίγο δεν μιλάτε με τη γυναίκα σας και δεν αγκαλιάζετε τον άντρα σας ή τη γυναίκα σας, έχετε βαρεθεί, ενώ είναι καλή, καημένη κλπ. Αυτό είναι για αυτούς που έχουν θέματα στο γάμο τους. Μπορείτε να το κάνετε και δώρο σε κάποιον που έχει παντρευτεί για να βοηθηθεί και σε κάποιον που πρόκειται να παντρευτεί για να κάνει μια καλή οικογένεια ή να το σκεφτεί καλύτερα.